Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν συνιστά καμιά φοβερή πρωτοτυπία η παραδοχή ότι η μετανάστευση είναι ένα διαχρονικό και παγκόσμιο φαινόμενο και πως οι σημερινές συνθήκες διεθνώς, είτε σε επίπεδο παραγόντων που σπρώχνουν τους ανθρώπους, είτε σε επίπεδο παραγόντων που τους έλκουν, οδηγούν σε έξαρση του φαινομένου. Η Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, γειτνιάζουσα της Μέσης Ανατολής, μιας περιοχής που παράγει πρωτογενώς λόγω οικονομικής δυσπραγίας και πολέμων, ιδίως μετά την επωνομαζόμενη Αραβική Άνοιξη του 2011, πολλές ροές, αλλά και δευτερογενώς, έχει καταστεί βασικός διάβλος για ροές από την Νότια Ασία, η Μέση Ανατολή. Βασικός διάβλος για ροές από την Νότια Ασία και την υποσαχάρη Αφρική, έχει βρεθεί η χώρα μας τα τελευταία χρόνια στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράτυπης μετανάστευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την προηγούμενη τετραετία καταφέραμε έναν άθλο και ελέγξαμε τις ροές της παράτυπης μετανάστευσης παρά τις προσπάθειες όχι μόνο των πανίσχυρων εγκληματικών δικτύων των διακινητών με τις πολλαπλές διασυνδέσεις, αλλά και της γείτονός μας στα ανατολικά. Επιπλέον, δημιουργήσαμε δομές φιλοξενίας των αιτούντων ασύλου που εξασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, φροντίσαμε τα ασυνόδευτα ανήλικα και τους ευάλωτους και προχωρήσαμε σε μια σειρά προγραμμάτων ένταξης με όχημα κυρίως την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν λάθος να εφησυχάσουμε και να επαναπαυθούμε στην επιτυχία μας. Η πίεση στα εξωτερικά σύνορά μας, που είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, παραμένει και αποδεικνύεται από τις εκατοντάδες αποτυχημένες απόπειρες παράτυπης εισόδου που αποτρέπονται καθημερινά χάρη στις άοκνες προσπάθειες του λιμενικού και της αστυνομίας. Οι συνθήκες σήμερα στη Νότια και την Ανατολική Μεσόγειο είναι τέτοιες που μας καλούν σε αυξημένη επαγρύπνηση, ιδίως τώρα κατά τους θερινούς μήνες. Η σημερινή μου ομιλία επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης για την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου διεξάγεται στον απόϊχο της μεγάλης ναυτικής τραγωδίας της Πύλου που συγκλώνησε το Πανελλήνιο και τη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά και έγινε αφορμή για ένα μπαράζ επιθέσεων σε βάρος της πατρίδας μας από κάποια μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια ανεξάρτητη δικαστική έρευνα, τα πορίσματα της οποίας δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι τα αναμένουμε, ότι ακούμε με προσοχή όλα τα σχόλια, κύριε Βεζιρόπουλε, όλα τα σχόλια λέω τα ακούμε, όσο κακόπιστα κι αν ενίοτε είναι, και πως πρώτη μας προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Κανείς δεν είναι πιο ανθρωπιστής από μας και σε κανέναν δεν αναγνωρίζουμε το μονοπόλιο του ανθρωπισμού. Άλλωστε, οι δικές μας εθνικές αρχές, το ελληνικό λιμενικό, ήταν αυτό που διέσωσε όσους διεσώθησαν. Ούτε η ΜΚΟ, ούτε κάποιοι ξένοι ανταποκριτές, ούτε ευρωβουλευτές. Το ελληνικό λιμενικό με αυτοθυσία έχει διασώσει τα τελευταία χρόνια δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που εμπιστεύτηκαν τη ζωή τους στους εγκληματίες διακινητές. Όμως άλλο διάσωση και άλλο διευκόλυνση των διακινητών όπως επιδιώκουν κάποιοι. Είμαστε ανθρωπιστές, αλλά δεν είμαστε αφελείς. Ένα πράγμα θα πρέπει να είναι βέβαιο. Αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν θα επιτρέψει στο ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης και της προστασίας των συνόρων, το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης και της προστασίας των συνόρων, να υποκλαπεί από τις αιμονές και την υποκριτική ιδεολειψία της μιας πλευράς ή τον λαϊκισμό και την εχθροπάθεια της άλλης. Και πως πρόθεσή μας είναι να επιμείνουμε στη δίκαιη αλλά αυστηρή πολιτική που δίνει λύση στο πρόβλημα και πατάσει τα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών. Και στο πλαίσιο αυτό καλωσορίζουμε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διερευνήσει την κακόβουλη και εκ του πονηρού επιλεκτική διαρροή εσωτερικών εγγράφων της Frontex
που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα πίεσης και διχασμού, ώστε να αποδυναμωθεί η προσπάθειά μας τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μετανάστευση ως παράτυπη είναι πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης. Όμως, ως νόμιμη, με κανόνες και ελέγχους, βάσει των δικών μας εθνικών προτεραιοτήτων, είναι και μια μεγάλη πρόκληση που χρήζει διαχείρισης προς όφελος του εθνικού συμφέροντος, της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Στο διτό αυτό πλαίσιο, η μεταναστευτική πολιτική και η πολιτική ασύλου μας βασίζεται σε τέσσερις αρχές. Πρώτον, των υποχρεώσεων της χώρας, όπως αυτές προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις που έχουμε υπογράψει, αλλά και της επιλογής μας η Ελλάδα να έχει στην προμετωπίδα της εξωτερικής της πολιτικής τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Δεύτερον, της ασφάλειας της χώρας και των συνόρων της. Τρίτον, της κοινωνικής συνοχής και της ομαλής ένταξης των μεταναστών. Και τέταρτον, των εξελισσόμενων αναγκών της ελληνικής οικονομίας. Βασική μας προτεραιότητα είναι η πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης. Η πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης περνά όμως όχι μόνο μέσα από τη φύλαξη των συνόρων μας και της διεθνής πρωτοβουλίας για την επιτήρηση του ευρύτερου χώρου της Μεσογείου. Περνά και μέσα από τη δημιουργία και την ενίσχυση νόμιμων οδών μετανάστευσης. Αυτό σημαίνει αντιμετώπιση του προβλήματος στην πηγή του, αλλά και δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για όσους χρήζουν ασύλου και διεθνούς προστασίας με παράκαμψη των εγκληματικών δικτύων των διακινητών μέσα από την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας ιδίως με τις ενδιάμεσες χώρες, αλλά και νόμιμες οδούς μετανάστευσης και εργασίας στην πατρίδα μας με βάση τις δικές μας και μόνον ανάγκες και προτεραιότητες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος μας είναι τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μην καθορίζουν τα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών ποιος μπαίνει και ποιος δεν μπαίνει στην Ευρώπη. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και προς την κατεύθυνση αυτή θα εργαστούμε με πάθος. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς. Η ελληνική οικονομία, χάρη στη ραγδαία ανάπτυξή της, έχει έλλειψη σε εργατικά χέρια σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η γεωργία, ο τουρισμός, η εστίαση και οι κατασκευές. Σήμερα, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις όλης της χώρας έχουν κατακλειστεί από δεκάδες χιλιάδες αιτήματα μετακλήσεων για εποχικούς εργάτες. Επιπλέον, η οικονομία μας χρειάζεται να μπορεί να προσελκύει εξειδικευμένο προσωπικό σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως κάνουν πολλές άλλες αναπτυγμένες χώρες. Καταρχήν των Ελλήνων της Διασποράς, αλλά και άλλων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διεθνώς ένας εντυνόμενος ανταγωνισμός για την προσέλκυση ταλέντων. Από την έκβασή του θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό ποιες χώρες θα βρεθούν στην πρωτοπορία του 21ου αιώνα και ποιες θα μείνουν πίσω. Η κυβέρνησή μας έχει υπογράψει δύο διμερείς συμφωνίες με την Αίγυπτο και τον Μπαγκλαντές που διευκολύνουν τη λελογισμένη και με κανόνες εποχική μετανάστευση για εργασία και ταυτόχρονα πατάσουν την παράτυπη αφού προβλέπουν τον υποχρεωτικό επαναπατρισμό. Υποχρεωτικό επαναπατρισμό. Πρόθεσή μας είναι η υπογραφή και άλλων τέτοιων συμφωνιών όπου χρειάζεται, αλλά και ο εξυγχρονισμός και πλήρης ψηφιοποίηση του συστήματος αδειοδότησης που σήμερα παρουσιάζει αριθμίες και καθυστερήσεις. Δεύτερος κεντρικός μας στόχος είναι η ενίσχυση των πολιτικών ένταξης αλλά και της προστασίας των ευάλωτων, όχι μόνο των ανηλίκων, με αξιοποίηση τόσο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ανάκαμψης, όσο και των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών. Θέλουμε την πλήρη ένταξη με προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ψυχολογικής υποστήριξης όλων όσων δικαιούνται προστασίας, αλλά και την αποπεριθωριοποίηση, καθώς το περιθώριο τρέφει το έγκλημα και την παραβατικότητα πληθυσμών που βρέθηκαν στην πατρίδα μας και δεν μπορούν να επιστρέψουν στις δικές τους. Τρίτος στόχος δεν μπορεί παρά να είναι η οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου. Η πολυδιάσπαση, κύριε Στυλιανίδη, η πολυδιάσπαση. Σας παρακολουθώ όλους, βλέπετε. Η πολυδιάσπαση και η αντιπαράθεση, τουλάχιστον τους δικούς μου, από εδώ έχω μια άνεση. Η πολυδιάσπαση και η αντιπαράθεση των κρατών μελών ευνοεί το έγκλημα και την αναποτελεσματικότητα σε βάρος όλων μας.
ιδίως σε συνθήκες ελεύθερης διακίνησης προσώπων, χάρη στη μεγάλη κατάκτηση του Σέγγεν, μπορεί να οδηγήσει εκ νέου σε καταστροφικές κρίσεις όπως ζήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι πρόσφατα συμφωνήθηκε για πρώτη φορά η υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, ένα πάγιο αίτημα της χώρας μας και όλων των χωρών επίσης πρώτης υποδοχής. Όμως, προφανώς η πρόσφατη συμφωνία στο Λουξεμβούργο είναι προϊόν συμβιβασμού και εμείς την αντιλαμβανόμαστε ως βήμα και σε καμία περίπτωση ως κατάληξη και τελικό στόχο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για μια συνεκτική που εν τέλει θα είναι και η μόνη αποτελεσματική κοινή ευρωπαϊκή πολιτική με κοινούς κανόνες, χρηματοδότηση, αλληλεγγύη και επιβολή, συμπεριλαμβανομένου και ενός κοινού και σφριγγυλού μηχανισμού υποχρεωτικού μηχανισμού επαναπατρισμού των παράτυπα εισερχομένων. Στο παρόν, ωστόσο, κάνω έκκληση στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης που αντιπροσωπεύονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναφέρομαι, κύριε Κατρίδη, και σε εσάς, στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, να στηρίξουν τη συμφωνία εκεί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί παρά τις δικαιολογημένες αιτιάσεις, η εναλλακτική είναι το υπάρχον καθεστώς που είναι πολύ, μα πολύ λιγότερο ικανοποιητικό. Πιο συγκεκριμένα, άξονες της πολιτικής μας είναι η πλήρης ψηφιοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών. Τα έχω αναλυτικά, θα τα καταθέσω για τα πρακτικά. Ο χρόνος έχει τρέξει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα. Θα τα πω σε τίτλους τους άξονες. Η πλήρης ψηφιοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ούτω καθεξής. Με πλήρες αρχείο των αδειών μόνιμης παραμονής και εργασίας. Β. Ολοκλήρωση, θέλω δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε και τελειώνω, ολοκλήρωση του εξυγχρονισμού των δομών φιλοξενίας και μετατροπή κάποιων σε ειδικού σκοπού για ευάλωτος ούτε καθεξής. Τρίτον, κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών με προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Τέταρτον, προστασία των ευάλωτων μεταναστευτικών πληθυσμών όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και βέβαια η εξωτερική διάσταση με διμερείς συμφωνίες μετανάστευσης προς όφελος της οικονομίας, όπως κάναμε ήδη, καθώς και δυναμική συμμετοχή μας στη διαμόρφωση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. Κλείνοντας, και εν ώψη της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο Βίλνιους, θα ήθελα να σημειώσω ότι η επιδίωξή μας είναι η επίτευξη συνεργασίας με την Τουρκία στη διαχείριση των παράτυπων ροών. Η Τουρκία επηρεάζει 4 ακόμα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από εμάς, την Ιταλία, τη Μάλτα, προφανώς τη Βουλγαρία, αλλά ακόμα περισσότερο και από εμάς την Κύπρο, όπου έχουμε την εμπλοκή με τα κατεχόμενα και την πρόσθετη δυσκολία φύλαξης της πράσινης γραμμής που δεν θέλουμε να μετατραπεί σε σκληρό διεθνές σύνορο. Η δήλωση του 16 δεν λειτουργεί με ευθύνη της Τουρκίας. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχουν ενδείξεις μιας πρώτης καλής θέλησης στο ζήτημα της διαχείρισης των όποιων ροών μέσω των νησίδων του ποταμού Εύρου. Δεν τρέφουμε αυταπάτες, αλλά θέλουμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια συνεργασίας με καλή πίστη και μπορούμε μέσα από την Ευρώπη, και στέλνω μήνυμα, να βοηθήσουμε τη γείτονα στη διαχείριση και του δικού της μεγάλου προβλήματος μεταναστών και προσφύγων που έχει, ιδίως σήμερα μετά τον καταστροφικό σεισμό του περασμένου Φεβρουαρίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κλείνω. Το μεταναστευτικό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, όχι πάντα με τον σωστό τρόπο και για τους σωστούς λόγους. Δεν είναι μόνο πρόβλημα, αλλά και πρόκληση. Δεν χρειάζεται να μας διχάσει. Αυτό που χρειάζεται είναι λύσεις, εφικτές και υλοποιήσιμες προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Ούτε κραυγές, ούτε κροκοδίλια δάκρυα. Για την Ευρώπη, η δευτερογενής πολιτική εκμετάλλευσή του είναι μια υπαρξιακή απειλή. Μπορεί να διαλύσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα τη μεγαλύτερη κατάκτηση των ευρωπαϊκών λαών με τα πολεμικά. Δικός μας στόχος είναι να το αποτρέψουμε. Η Νέα Δημοκρατία, ως η μεγαλύτερη πολιτικά δύναμη της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς σήμερα και η κατεξοχήν εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κέντρου, θα συνεχίσει και την επόμενη τετραετία να υπερασπίζεται τη γραμμή του ορθού λόγου και της κοινής λογικής. Με ανθρωπισμό και χωρίς αφέλειες.
και με γνώμονα το συμφέρον του τόπου. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε και προσβλέπω ειλικρινά στη συνεργασία όλων μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο κύριος Κόντης, κοινοβουλευτής πρόσωπος των Σπαρτιατών. Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα με τον προσήκοντα σεβασμό και ακούγοντάς σας αισθάνομαι ότι ετοιμάζεστε να κάνετε ανταλλαγή πληθυσμών εδώ. Μας μιλάτε συνεχώς για μεταναστευτικές ροές, οι οποίες ενώ πρώτα εξυναγκάζονται λόγω πολέμων, όπως λέγατε, τώρα έλκονται, όπως μας είπατε, από οικονομική δυνατότητα καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Και εγώ έλκομαι να πάω μετανάστη στην Αμερική, όπως ήμουν και μετανάστη στη Βραζιλία, που πήγαμε διαφορετικές συνθήκες και μετά από πολλαπλούς ελέγχους επί ένα χρόνο. Θέλω να μας πείτε, εν ευθέτω χρόνο, έχετε αποτυπωμένοι σε αριθμούς την πραγματική παρουσία νομίμων, ημινομίμων και παρατύπων μεταναστών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Δεύτερον, ποια είναι η ανάγκη που σας κάνει να υπογράφετε συμφωνίες για εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που, όπως μας λέτε, θα έρθουν με την προοπτική ότι θα επαναπατριστούν, την ίδια στιγμή που έχουμε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες ανέργους? Μακροχρόνια έχετε προσπαθήσει να εξαντλήσετε το ανθρώπινο δυναμικό από αυτή την πηγή? Ένα τρίτο, μας λέτε ότι μας έρνουν στους διεθνείς οργανισμούς, διεθνή δικαστήρια, για το ναυάγιο στο οποίο καλώς παρενέβημεν και σώσαμε ανθρώπους, να το πω, αλλά το οποίο συνέβη 60 μίλια επί 1852 μέτρα, που είναι το κάθε μίλι, γιατί είμαι και πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού και ξέρω κάποια πράγματα, 120-130 χιλιόμετρα από την Ελλάδα, από τις ακτές μας, το οποίο ήταν σε θαλάσσια ύδατα διεθνή προς την Ιταλία. Λοιπόν, εγώ ήμουν παρόν σε ναυάγια, σχεδόν ναυάγησα, σε ναυάγια δίπλα μου, το Αντρέα Ντόρια, πριν πολλά χρόνια και άλλα, στις ακτές της Αμερικής. Πνίγηκαν ελληνικά πλοία άφθανδρα 10 μίλια και 15 από τις ακτές της Αμερικής σε κυκλώνες και ποτέ δεν περίφθησαν ευθύνες στο Coast Guard το αμερικάνικο που δεν έσπρεψε να τους σώσει ή όχι. Γιατί εμείς να έχουμε την ευθύνη σε ένα ναυάγιο το οποίο συνέβη 150 μίλια, στο οποίο, επαναλαμβάνω, καλώς παρενέβημεν ανθρώπινα και τους σώσαμε? Γιατί αισθανόμαστε λοιπόν την ανάγκη να είμαστε απολογητικοί στα κελεύσματα αυτά τα δικαστικά των Ευρωπαίων, οι οποίοι προσπαθούν να μας δημιουργήσουν αισθήματα ενοχής για να υποδεχθούμε τα επόμενα καράβια που θα έρθουν γεμάτα μετανάστες και να λέμε ότι φοβόμαστε μήπως συναυαγήσουν? Αυτές είναι οι τρεις άξονες που ήθελα να μάθω σήμερα ή άλλη φορά. Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Χερίδης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και για τα τρία σας ερωτήματα, κύριε Αρχηγέ. Ζητήσατε στοιχεία. Τα στοιχεία που ζητάτε είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και σας καλώ να την επισκεφτείτε και θα τα δείτε όλα εκεί, και για τις ροές και για τους πληθυσμούς, όπως αποτυπώνονται και για τα αιτήματα. Με ρωτήσατε για την ανεργία. Εγώ αναφέρθηκα σήμερα σε στοιχειοθετημένα αιτήματα από όλη την Ελλάδα που έχουν κατατεθεί στις αποκεντρωμένες. Καλώς ή κακώς έχουν κατατεθεί. Είναι 140.000, για να σας δώσω το νούμερο, για μετακλήσεις από το εξωτερικό. Οι 110.000 αφορούν εργάτες γης. Προφανώς η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει πάρα πολλά για τη μείωση της ανεργίας και θέλουμε να την πάμε στο μηδέν ή δυνατόν, και προς αυτή την κατεύθυνση κατευθυνόμαστε, αλλά σε πολύ συγκεκριμένους τομείς φαίνεται, σύμφωνα με τα αιτήματα, να υπάρχουν αυτά τα ελλείμματα. Τρίτον, συμμερίζομαι την όποια αγανάκτηση νιώθετε για τις άδικες επιθέσεις που δέχεται η χώρα μας. Όμως υπάρχουν αυτές. Και η χώρα μας με τα επιχειρήματά της, τα αδιάσυστα, ακούει και απαντά. Αυτή είναι η δουλειά μας, προφανώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Και όπως δήλωσα και στην πρωτολογία μου, θα τα δείτε και στα πρακτικά, δεν ήταν ούτε οι εφημερίδες, ούτε οι ΜΚΟ που σώσαν αυτούς τους 104 διασωδέντες του ναυαγίου, ήταν οι ηρωικές δυνάμεις του ελληνικού λιμενικού, οι οποίοι παρεπιπτόντως έχουν σώσει, αν δείτε τα στοιχεία από το 2012, μου δίνετε τώρα την ευκαιρία να το πω, σχεδόν μισό εκατομμύριο
από την θάλασσα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Μιλάμε για πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλους αριθμούς. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω, με καμία φοβικότητα δεν υπάρχει, ακούμε, διαβάζουμε τις εφημερίδες και απαντάμε όπως πρέπει. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει...